όλα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης της τελευταίας δεκαετίας. Το σημαντικό γεγονός για μας είναι ότι έχουμε τιμόμενη χώρα την Κίνα. Αλλά η τιμή είναι δική μας, γιατί η Κίνα έχει πάρει το μεγαλύτερο περίπτερο που διαθέτουμε στο εκθεσιακό μας κέντρο, το περίπτερο 13, που είναι γύρω στα 6 στρέμματα και συμμετέχει με περισσότερες από 150 εταιρείες. Η 82η διοργάνωση της ιστορικότερης έκθεσης ανοίγει αύριο στις 10 το πρωί τις πύλες της. Τα δεδομένα της εντυπωσιάζουν. 1.500 εκθέτες, 18 διεθνείς συμμετοχές και τιμόμενη χώρα η Κίνα. Η κινέζικη παρουσία αναπτύσσεται σε ένα ολόκληρο περίπτερο, με 167 επιχειρήσεις, ενώ ο πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων καλύπτει και τα πεδία του πολιτισμού και της αναψυχής. 1.500 εκθέτες. Σημειώνω ότι πέρσι είχαμε 1.015. Δεν υπάρχει τετραγωνικό μέτρο. Μετά από 7 χρόνια ανοίξαμε το περίπτερο, το ιστορικό περίπτερο των εθνών. Αυτό που βρίσκεται στην 3η Σεπτεμβρίου με τον αριθμό 6. Οι υπαίθριοι χώροι, οι στεγασμένοι χώροι, όλοι έχουν καταληφθεί. Πέραν των διεθνών συμμετοχών, στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχουν και 43 επιμελητήρια από όλη τη χώρα με 360 επιχειρήσεις. Με ξεχωριστές συμμετοχές θα δώσουν το παρόν στην έκθεση το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, των Σερών και για πρώτη φορά το Επιμελητήριο Κοζάνης. Πλούσιες είναι και οι επιμέρους θεματικές ενότητες της 82ης ΔΕΘ, από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια, μέχρι την ομορφιά, τη γαστρονομία, την καινοτομία και το e-gaming. Στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και στην πυρκαγιά του 1917. Μια μακέτα 30 μέτρων που θα αναπαριστά το παραλιακό μέτωπο πριν από την πυρκαγιά του 1917 θα εκτεθεί στην πύλη της Χάνθ. Μπορείς να την αφήσεις. Α, πήρες κι άλλη συσκευή. Α, εδώ. Ναι, κάπου το έχεις βάλει. Ναι, εδώ. Βάλτινα. Όχι, στο άλλο. Δίπλα, δεν έχει άλλο δίπλα. Πάλι σε κίνητο το άλλο. Είναι σαν να είμαι μέσα σε ένα εργαστήριο και έχω ένα πάγκο εργασίας γύρω μου και απέναντί μου έχω το ρομπότ, το οποίο μου δίνει διάφορες οδηγίες τι να κάνω και υπάρχουν διάφορες σαν δισκέτες, παύλα σκληρούς δίσκους που πρέπει να τους τοποθετήσω μέσα σε κάποια μηχανήματα και μου εμφανίζουν διάφορα πράγματα. Η πραγματικότητα περνά σε μια άλλη διάσταση. Τα όρια του επίπλαστου και του αληθινού γίνονται ρευστά. Ο εικονικός κόσμος βιώνεται με όλες τις αισθήσεις. Δεν τα βρίσκουμε πολύ καλά με το ρομπότ. Οι θαυμαστές δυνατότητες της νέας τεχνολογίας γίνονται προσιτές σε όλους στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Τέχνης Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το κοριτσάκι παίζει ένα παιχνίδι που χρησιμοποιεί η εικονική πραγματικότητα. Στο φεστιβάλ έχουμε μία σειρά από παιχνίδια και έργα τέχνης φτιαγμένα για εικονική πραγματικότητα που χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα, είτε animation, κινούμενα σχέδια, είτε είναι ντοκιμαντέρ, είτε ταινίες μυθοπλασίας, είτε βίντεο κλιπ, παιχνίδια. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Είναι όλα φτιαγμένα από καλλιτέχνες που ζουν κυρίως στο εξωτερικό και χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εδώ στο περίπτερο 2 της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπορεί κανείς να εξερευνήσει την εικονική πραγματικότητα μέσα από βίντεο παιχνίδια που έχουν φτιάξει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι εντυπωσιακές επιδείξεις του Virtual World εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Αρτεσίτια, οραματιζόμενη την πόλη του αύριο, με στόχο να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, δημιουργών και κοινού στην προσέγγιση μιας νέας πραγματικότητας της αστικής ζωής. Η τέχνη προσπαθεί να ανιχνέσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας και η τεχνολογία πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιεί τέχνη, καλλιτέχνες και δημιουργικούς ανθρώπους για να δει πού μπορεί να φτάσει. Οπότε είναι τομείς που κάπως αλληλοσυμπληρώνονται και μέσα από την έρευνα πάνε παρακάτω. Έτσι και εμείς εδώ στο φεστιβάλ έχουμε για παράδειγμα πολλά έργα εικονικής πραγματικότητας που τα είδαμε και πριν, όπου ανιχνεύουν λιγάκι τις δυνατότητες της καινούργιας αυτής τεχνολογίας. Εγώ προσπαθώ λίγο να κατατοπιστώ, γιατί βλέπω πολλά χρώματα τριγύρω μου. Ναι. Αυτό που βλέπεις είναι η πραγματικότητά σου αυτή τη στιγμή? Ναι, of course, ναι. Είναι. Αφού δεν βλέπω τίποτα άλλο, βλέπω μόνο αυτό. Και είμαι εντελώς απασχολημένη με αυτό. Τότε είναι η πραγματικότητά μου, ναι. Η εμπειρία των νέων τεχνολογιών και της εικονικής πραγματικότητας περιμένει τους λάτρεις της τεχνολογίας στο περίπτερο 2 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε τα κοστούμια που φορέθηκαν στην παράσταση «Ο καλός άνθρωπος» του Σετσουάν, η οποία ανέβηκε το 1965. Ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του κυρίου Μίνου Βολανάκη στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το σχεδιασμό των κοστούμιων υπογράφει ο Γιώργος Βακαλώ, πολύ σημαντικός Έλληνας σκηνογράφος ενδυματολόγος, ο οποίος συνεργάστηκε αρκετές φορές με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο θεατής έχει την ευκαιρία να δει από κοντά πώς επεξεργαζόταν, πώς χειριζόταν το υλικό του ένας πολύ σημαντικός σκηνογράφος και την έμφαση που έδινε στη λεπτομέρεια και στην χειροτεχνία, μπορούμε να πούμε, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συχνό στις μέρες μας. Και συγκεκριμένα εδώ δεξιά μου μπορείτε να δείτε το κοστούμι που φορούσε η Αλέκα Παΐζη, γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, στην παράσταση. Κοστούμια παραστάσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με χώρο δράσης εξ ολοκλήρου ή εν μέρη την Κίνα. Απηχούν την προαιώνια ενδυματολογική αισθητική της αχανούς αυτής χώρας, καταγράφοντας ταυτόχρονα μέρος της σημαντικής ιστορίας του Κρατικού Θεάτρου. Παρουσιάζουμε υλικό από 4 παραστάσεις μας. Τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν, που ανέβηκε το 1965 σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη και κοστούμια έκανε ο Γιώργος Βακαλώ. Επίσης, τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν που παρουσιάστηκε το 2002 σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζεβανού, με σκηνικά και κοστούμια της Λίλας Καρακόστα. Και 2 παιδικές παραστάσεις, μία το «Ιδώνη και Αυτοκράτορας» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, το οποίο παρουσιάστηκε το 2004 σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδόρου, καθώς και τον «Γύρο του κόσμου σε 80 μέρες» του Ιουλίου Βέν, που παρουσιάστηκε το 2015 σε σκηνοθεσία της Τατιάνας Μύρκου. Ο επισκέπτης της έκθεσης μπορεί να θαυμάσει τα κινέζικης έμπνευσης κοστούμια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αλλά και να παρακολουθήσει οπτικό υλικό από τις 4 παραστάσεις του θεάτρου από το 1965 έως το 2015. Η δεύτερη δράση του Κρατικού Θεάτρου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Άθλη», που απευθύνεται σε παιδιά 10 έως 15 ετών και θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο πάρκο μπροστά στο κτίριο της διοίκησης της ΔΕΘ.